της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μεταφέρονται από προεδρία σε προεδρία οι απόψεις των νέων σχετικά με την κοινωνία και την πολιτική όπως θα την επιθυμούσαν και σε άλλες διαστάσεις της ζωής τους, όπως είναι επιχειρηματικότητα. Επιλέγει η Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία της, που συμπίπτει το 2014 είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων. Σε αυτή την τριήμερη, διήμερη για τους νέους και τριήμερη για τους γενικούς διευθυντές συνάντηση, συζητιούνται τα θέματα του διαδεδομένου διαλόγου και βγαίνουν πολλά και ελπίζω χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον των νέων. Συμπεράσματα που προκύψουν από αυτές τις συζητήσεις ελπίζω να υιοθετηθούν στο Συμβούλιο του Μαΐου που θα γίνει το τελικό. Και αυτά τα συμπεράσματα θα προέρθουν από την καρδιά της πόλης. Φυσικά έχουν έρθει και αντιπροσωπείες από παντού και αυτό φυσικά είναι άλλη μια ένδειξη της εξωστρέφειας που προσπαθούμε να πετύχουμε, να γίνει γνωστή Θεσσαλονίκη. Φτιάχνοντας τη δική σου επιχείρηση και από τη στιγμή που κάποιος γίνεται αυτοαπασχολούμενος και μπορείς να πατήσεις στερεό έδαφος στην Ελλάδα, δεν υπάρχει λόγος να φύγει. Είναι αυτό το κομμάτι των νέων, ακριβώς αυτό που μας αφορά για να βάλουμε τα συμπεράσματα και την ατζέντα των θεμάτων των νέων της Ευρώπης μέσα στα συμπεράσματα και τα δικά μας ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα του 2014.